ακροδεξιά. Μιλάω για ναζιστική, συστημική, φασιστική, δολοφονική Χρυσή Αυγή. Είναι η μπράβη της νύχτας στο πεδίο της πολιτικής που χρησιμοποιούνται από θύλακες του συστήματος. Λοιπόν, ότι όπως έδειξαν σε όλες τις χώρες, είχαν μία άνοδο και μετά μία πτώση. Στην Ολλανδία είχαν μπει και στην κυβέρνηση. Ωστόσο, τη βρώμικη δουλειά θα τους δοθεί χρόνος να την κάνουν και πρέπει ο λαός να τους στηρίξει αυτή τη δυνατότητα. Όταν λέτε, καταρχάς είσαστε πολύ σκληροί στους χαρακτηρισμούς σας, αλλά τι εννοείτε όταν λέτε ότι χρησιμοποιούνται από θύλακες του συστήματος? Από κόλπους της αστυνομίας, του στρατού και από το πολιτικό σύστημα από θύλακες. Μάλιστα. Ή, αν θέλετε, και από οικονομικούς θύλακες. Δεν θέλω να χρεώσω αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, ότι η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί το ή Δημάρχης με το Πασόκ. Ναι, δεν το λέτε για τα πολιτικά κόμματα, το λέτε όμως, για όμως, κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν θύλακες δηλαδή παντού, που, και αν θέλετε, ο πυρήνας του συστήματος, που ενώ δεν τη θέλει τη Χρυσή Αυγή, καταλαβαίνει ότι μπορεί να τη προσφέρει υπηρεσίες. Θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Ναι, αυτόν τον τρόπο. Αυτά που έκανε ο κύριος Δένδια σε σχέση είναι με τη Χρυσή Αυγή. Είναι κάτι σαν την Αλ-Κάιντα. Αυτά που έκανε ο κύριος Δένδια στις τελευταίες μέρες σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, σας βρίσκουν σύμφωνοι ή όχι? Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας προσπαθεί με νομικά μέσα να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Θα μου πείτε, μια κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα νομικά μέσα? Όμως πιστεύω ότι αυτά τα νομικά μέσα δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, γιατί, ξαναλέω, οι θύλακες του συστήματος είναι πιο κυρία δυναμική από τα νομικά μέσα. Θα συνεχίσουμε αμέσως τη συζήτησή μας, αφού πρώτα